σίγουρα. Όλες αυτές οι προσπάθειες, τελευταία ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει μια πρόκληση. Στα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε εδώ στη Χίο, εγώ τουλάχιστον γύρω στα 30 χρόνια, ό,τι κάναμε τον τελευταίο χρόνο δεν το κάναμε τα προηγούμενα 29. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Είχαμε μέχρι τώρα τη στήριξη και του κεντρικά από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, με την ομάδα των Ισπανών που μας βοήθησαν πάρα πολύ στην οργάνωση και στελέχωση του ιατρείου. Οι Ισπανοί σιγά σιγά αποχωρούν και πρέπει εμείς να καλύψουμε όλες αυτές τις θέσεις. Και εξού και η προκήρυξη της θέσης του γιατρού. Ενδιαφερόμαστε για έναν γιατρό κατά προτίμηση ειδικευμένο, παθολόγο γενικής ιατρικής, στην ανάγκη, αν δεν βρούμε από εδώ, παίρνουμε και ένα που να μην είναι ειδικευμένος. Το ωράριο είναι πλήρες, πρωινό ωράριο, δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά είναι πλήρους απασχόλησης. Η σύμβαση σε πρώτη φάση θα είναι για 9 μήνες. Νομίζω ότι σε 9 μήνες το προσφυγικό δεν θα έχει επιληθεί, κατά συνέπεια η ανάγκη μάλλον θα πάρει παράταση, αν ενδιαφέρεται όποιος έρθει. Η εργασία είναι στη Διάλ, εκεί στεγάζεται το ιατρείο του Ερυθρού Σταυρού. Εξυπηρετεί τους πρόσφυγες, παρέα με ένα αρκετά έτσι καλό team νοσηλευτριών και μόνιμων στελέχη δηλαδή από τα κεντρικά και με εθελοντές δικούς μας από εδώ. Και όσον αφορά το μισθολογικό? Από ό,τι ξέρω, λεπτομέρειες δεν ξέρω, είναι ανάλογα με το προϋπηρεσίες και αυτά, αλλά στα τηλέφωνα που έχουμε δώσει μπορεί να πάρει πληροφορίες όποιος θέλει. Η αμοιβή είναι με αυτό που λέμε μπλοκάκι. Αν δεν γίνεται πρόσληψη υπαλληλική σχέση, είναι με σύμβαση. Ένας γιατρός μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν? Έχουμε και ένα δεύτερο. Έχουμε αυτή τη στιγμή και δεύτερο γιατρό που είναι από τα μόνιμα στελέχη του Ερυθρού. Τώρα το πώς θα μοιραστεί το ωράριο, πώς θα τα βρουν μεταξύ τους. Προς το παρόν δεν έχουμε δυνατότητα για δεύτερη πρόσληψη. Ελπίζω αν κάποια στιγμή οι ανάγκες είναι τέτοιες που θα χρειαστεί και δεύτερη βάρδια ή διανυκτέρευση, εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα διανυκτέρευση δεν έχει, έτσι. Είναι ένα ωράριο πρωινό μέχρι τις 4 ξέρω πόσο βγαίνει το απόγευμα. Οι υπηρεσίες κυρίως που παρέχει αυτός ο γιατρός, προς τα πού κατευθύνονται? Φανταστείτε ένα ιατρείο ξέρω εγώ, τύπου αγροτικού ιατρείου. Δηλαδή άμεση εξυπηρέτηση σε προβλήματα καθημερινότητας. Δεν θα κάνει τις εξειδικευμένες εξετάσεις και εξειδικευμένη αντιμετώπιση, παραπέμπονται στο νοσοκομείο για καλύτερη αντιμετώπιση. Σας ρωτώ γιατί γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι δημιουργήθηκε και στο παρελθόν ένα θέμα για το εάν και κατά πόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιες ασθένειες για τις οποίες θα πρέπει να εξετάζονται οι εισερχόμενοι πρόσφυγες και μετανάστες, με δεδομένο τον όγκο των ανθρώπων που καταλήγουν στα νησιά μας. Αυτό δεν γίνεται πλέον όπως γίνεται. Κοιτάξτε, παλιά γινόταν για τα λοιμώδη νοσήματα, εννοείται, ναι. Για αυτά που μεταδίδονται. Ευτυχώς το επίπεδο των μεταναστών μέχρι τώρα που έρχονται εδώ δεν έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Ενδεχομένως να έχουν ξεφύγει. Αυτό είναι στο γενικό πληθυσμό, μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Ναι. Δεν υπάρχει ένας επιπολασμός νοσημάτων, λοιμωδών στον πληθυσμό των μεταναστευτικών, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει εντοπιστεί κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έχει λόγος ανησυχίας, το λέω αυτό σε σχέση όχι. Και με γενικότερα. Θα έλεγα ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν. Ναι, καλά έχουν και εκφράζουν, αλλά κοιτάξτε, κάνουμε μια δουλειά που έχει και κάποια ρίσκα. Έτσι. Αν όποιο δεν θέλει να πάρει τα ρίσκα, πάει και γίνεται κάτι άλλο. Δεν γίνεται γιατρό, δεν γίνεται σώματα ασφαλείας ή δεν ξέρω τι άλλο. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας. Σε γενικές γραμμές πάντως, όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα λοιμωδών νοσημάτων στον προσφυγικό πληθυσμό. Κύριε Γεραζούνη, όσον αφορά την ενοικίαση του αποθηκευτικού χώρου, πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τι σκοπεύετε να εκεί θα αφορά την αποθήκευση του υλικού της ανθρωπιστικής βοήθειας που έρχεται και από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και από τον Ελληνικό και η οποία κατά καιρούς μοιράζεται στους πρόσφυγες. Θέλουμε ένα χώρο γύρω στα 80 με 100 τετραγωνικά, κατά προτίμηση στον άξονα από το λιμάνι μέχρι τη Βιάλ, να μην ξεφύγουμε πολύ, να πάμε στο Βροντάδο, γιατί αυτές οι μεταφορές γίνονται άμεσα. Θα προτιμούσαμε να είναι πρέπει να είναι ισόγειο και να έχει μια καλή πρόσβαση στο φορτηγό που ξεφορτώνει το υλικό. Γιατί είναι μεγάλα πακέτα και πρέπει να υπάρχει. Αν μπορεί ένα κλάρκ, ας πούμε, να μετακινηθεί, να κάνει τις φορτώσεις για να εξυπηρετείται καλύτερα οι συνθήκες. Ιδανικά για μας θα ήταν στον άξονα, είπαμε, της Εθνικής Οδού από το αεροδρόμιο μέχρι τη Βιάλ, μέχρι τους Βαβύλους, κάπου εκεί, για να μας βολεύει. Mm-hmm.
Και παράλληλα ζητάτε και την βοήθεια του κόσμου όσον αφορά. Αν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο που έχει μια ένα άδειο χώρο και θέλει να τον προσφέρει, για να το αλίμονο, είναι ευπρόσδεκτο. Όσον αφορά και την προμήθεια. Αλλά αν, δεν, αν είμαστε διατεθειμένοι, ένα ενίκιο από τα κεντρικά, νομίζω η τιμή που έχουν δώσει, σαν οροφή βέβαια, δεν είναι αυτή η τιμή. Λένε δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 500 ευρώ για μίσθωμα. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή για την εποχή μα και για τα μέτρα που ζητάμε και για τα σημεία που το ζητάμε.